Καλημέρα σα. Καλημέρα κύριε Σαραντάκο. <laughs> κάνετε, Τι κάνετε, καλύτε, κύριε πώς Σαραντάκο. Πώ είστε. είστε, Καλά, εσεί πώ είστε. Τίποτα. Έχω κάτι πολύ χωραφάκια και... στην Έγινα και λέω τώρα μήπως... Μην τα λες αυτά Μήπως δηλώσω κι ναι. εγώ να καλωσορίσουμε τη συνάδελφο μπροστά στην κάμερα ή όχι. Ε, ε, εύκολα. Θέλουμε πίσω, πίσω από άκω. την κάμερα, αλλά πούμε ότι <laughs> χαιρόμαστε πολύ που την βλέπουμε. Μην αρχίσουμε τα χώρα αυτά. Ίδιο, το ίδιο, το, το ίδιο συμπαθή και ευχάριστη και μπροστά και πίσω Υχύ, από την κάμερα. Υχύ, ευχαριστώ ε, ευχαριστώ μας. πάρα, πάρα Υχύ, πολύ απολύτως. για τα καλά σα λόγια. Ε, Αγρότε, λοιπόν, αφού θα να σας ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε για στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα. Να μείνουμε στου αγρότε. Έχουμε την Παρασκευή τη εξαγγελία του Πρωθυπουργού με τα νέα μέτρα. Περιμένουμε νέο πακέτο μέτρων. Νομίζω θα έχουμε κάτι βγει πιο νωρί από την Παρασκευή. Δηλαδή. Oh. Ε, Πιθανότατα να έχουμε σήμερα μια συνάντηση του κ. Μτσοτάκη με του αγροτέ. Σήμερα. Uh, επί του πιεστηρίου που λέγατε. Είδατε δηλαδή, τι μαθαίνετε, Άμα με έχετε εδώ. <laughs> Αυτή η έκπληξη στο πρόσωπό <laughs> σου ναι, με ιδιαίτερα. Ναι, 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 ναι. Ο κ. Μτσοτάκη πάει σήμερα να εγκαινιάσει το έργο Άκτιο Αμεδακία. Και σύμφωνα με πληροφορίε, μπορεί να υπάρξει μια συνάντηση στη Βονίτσα με αντιπροσωπεία των αγροτών. όπου στην πραγματικότητα θα συζητήσει και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε χθε. Ε, μιλάμε για τις 10.000 για την πρώτη αρρωγή, αλλά και για μια συζήτηση η οποία είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργό θα είναι στη Βουλή, θα απαντήσει σε ερώτηση του κύριου Χαρίτση για το θέμα της Θεσσαλίας και εκεί στο τραπέζι βρίσκεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Κάτι που είχε γίνει και το 22, αν δεν κάνω λάθο, να γίνει και το ναι. 24. Πριν από όλα αυτά όμως, αυτό ακριβώς το πακέτο που σα περιγράφω είναι πιθανό να συζητηθεί σήμερα στη Βόνιτσα μεταξύ προσο... αντιπροσωπείας των Αγωτών και του Πρωθυπουργού. Κάτσε τώρα. Αυτό είναι. Καταρχήν, υπάρχει η πρώτη άμεση πρώτη... παρέμβαση του ήταν χθε και σήμερα. Να πούμε μια φράση. Ναι. Ότι σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση που γίνεται εν μέσω αυτή τη ένταση μεταξύ αν γίνει. Που εγώ θεωρώ ότι θα γίνει, μεταξύ αντιπροσωπή των Ακροτών και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το οποίο δεν το γνωρίζαμε, δεν, δεν έχει γίνει κάποτε. Το παίρνει πάνω του, καθαρά νομίζω, τώρα πια έτσι. Δηλαδή, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να βγάλει άκρη με του υπόλοιπου οι οποίοι έχουν μπλεχτεί. Νομίζω Γιατί ότι το πήρε δε... πάνω του ανακοινώνοντα χθε κάποια μέτρα. Ναι. Ένα είναι αυτό. Ναι. Θυμίζω ότι και στη ε, 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 συζήτηση του με την πρόεδρο τη Δημοκρατία ε, στι αρχέ τη εβδομάδα, την κυρία είχε πει ότι εγώ θα του δω αν θέλουν. φυσικά. Mm -hmm. Δηλαδή δεν είναι στη λογική. Βρείτε τα με τον Υπουργό μου. Αβγενάκη, Κακού, Παύλο, που είναι Υπουργός ένα Υπουργό, σε Και σήμερα θα υπάρξει και μία συνάντηση στο πεδίο, να το πω έτσι, εκτό μεγάλου μαξίμου, να δούμε αν εκεί ε, θα μπορέσει να βρεθεί μία λύση για να επιστρέψουν, όπω είπατε και νωρίτερα, οι αγρότε στα χωράφια του και στα σπίτια του. Θυμάσαι άλλη φορά να έχει συναντηθεί να ο Πρωθυπουργό την ώρα που καίει το πράγμα. Με κάποια, τάξη, με, με κάποια ομάδα επαγγελματιών η οποία να είναι στο δρόμο και να διαμαρτύρεται, εγώ για, δεν το θυμάμαι. Για το Μητσοτάκη η κόκκινη γραμμή είναι μία. Να μην κλείσουν, να μην οι... Μην κλείσουν οι δρόμοι. Oh. Εάν οι δρόμοι είχαν κλείσει, δεν θα συζητούσαμε πιθανώ ναι. ε, για συνάντηση. Και το Γιατί το... θα θεωρούσε ο Πρωθυπουργό ότι συναντάται υποκαθεστώ εκβιασμού. Δέ μα για να ανοίξουμε το δρόμο. Εφόσον οι αγρότε δεν έχουν παραβιάσει την κόκκινη γραμμή που ο Μητσοτάκη έχει θέσει, νομίζω ότι η συνάντηση είναι κάτι απολύτω θεμητό και λογικό να συμβεί. Και την ώρα μάλιστα που βλέπει ότι τα νέα μέτρα διχάζουν ήδη. Ναι, ήδη φαίνεται ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθε υπο... έγιναν δεκτά θετικά από τους αγρότες του Κάμπου. Και το πρόβλημα εστιάζεται πια στη Βόρειο Ελλάδα. Ναι. Κεντρική Μακεδονία, Εύρω που είπε ο νωρίτερα. Ε, βέβαια, οι αγρότες χθε ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς να κλείσουν τους δρόμους. Δηλαδή, αποκτούν μια ενιαία γραμμή, αλλά σαφώ το κλίμα είναι καλύτερο από ό,τι ήταν προχθέ. Πριν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τι 5.000-10.000 για την πρώτη αγωγή. Τα 300 και τρακτέρ όμω θα κατέβουν αύριο. Αυτό το έχουν... Ναι, ναι, θα πάνε στην έκθεση. Ναι, ναι. Ναι, εγρότικα. ναι. ναι. Εγρότικα. Λέω, εγρότικα. Λέω ξανά ότι το θέμα μα δεν είναι. Το θέμα μάλλον τη κυβέρνηση, εμεί δεν έχουμε θέματα. Ε, να μην κλείσουν οι δρόμοι. Αν θα κάνουν πορεία, να πάνε στην έκθεση που λέει η Βίκη. Ε, θα διαδηλώσουν στην άκρη των εθνικών οδών. Αυτό δεν θα υπάρξει και αντίδραση. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε και αντίδραση από την ελληνική αστυνομία απ' αυτού. Mm -hmm. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει πάντω. θα ίσως πάμε ένα βήμα περισσότερο, αν η συνάντηση αυτή, το ρεπορτάζ επιβεβαιωθεί, ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει. Να, εντυπωσιακό είναι πάντω. Yeah. έτσι. Ε, και είναι και λίγο βολικό, γιατί στην περιοχή εκεί δεν υπάρχει και κάποιο έτσι, με, με να το πω, ισχυρό αντάρτικο. Είναι σε κινητοποιήσει οι αγρότε. Αλλά οι, οι hardcore αγρότε είναι στον κάμπο και στην Προστά. καρδίτσα ψηλά. Εκεί είναι πιο cool τα πράγματα. Να δούμε αν θα πάνε, στις, αν γίνει συνάντηση στη Βονίτσα, αν θα εκπροσωπηθούν θα από όλοι. Ακριβώ. Αυτό είναι ναι, ένα okay. θέμα. Το και δω. εν πάση περιπτώσει, και από όλου να μην είναι, αν η αντιπροσωπεία που θα βρεθεί με τον Μητσοτάκη απέναντι θα εκπροσωπήσει το όλον των ναι. αγροτών. Ναι. Ε, σε 11.30 στο άξιο 24 θα μιλήσει ο κ. Λευτέρη Αργενάκη, να δούμε τι έχει να πει. Στου συναδέλφου, στην κυρία Κουτροκόη και στον κύριο Υποφάντη, να δούμε αν έχει ναι να πει κάτι ναι. παραπάνω. Και ο κύριο Αβγεννάκη είναι στη λογική του διαλόγου, αλλά νομίζω ότι το θέμα πιθανότατα έχει φύγει από τον κύριο Αβγενάκη, να έχει πάει, προσέξτε, στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Πετραλιά. Ποιο είναι ο κύριο Πετραλιά, ο, ο άνθρωπο που νομικό έχει που θα... τα κλειδιά ναι. του ε, χρηματοκιβωτίου. Ο κύριο Πετραλιά είναι τα, τα 10.000. Ο κύριο Πετραλιά γενικώ είναι αυτό που δίνει. Ναι. Mm. Να το πούμε αλλιώ. Κρίμα που πήραμε αυτό το χαρτοφυλάκι από τον κύριο Σκυλακάκη. <laughs> Τα κλέγανε yeah. με μαύρο δάκρυ ε, λοιπόν, ε, οι αγρότε. λοιπόν, ε, Πάντω, είναι, είναι πάντως, ε, εντυπωσιακό το ότι ο Πρωθυπουργό αναγνωρίζει την αδυναμία των υπουργών του να διαχειριστούν το ζήτημα. Γιατί αυτό. Όχι, γελά. <laughs> τσάμπα εγώ... το λέω έτσι. Και εγώ λέει, εγώ παιδιά, αφήστε απλά, το. Άμα το δεν σήμα. μπορείτε, εγώ. <laughs> Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ε, τόσο, το, ε, κατά τη γνώμη μου, έδωσε το στίγμα, βγαίνω μπροστά και είμαι εδώ για να λυθεί. Αυτό υπέρ του μόνο Μα μπορεί να γίνει. Τι θέλετε να, να μην συναντάτε. Άμα δεν συναντάτε, θα βγαίνετε και θα λέγατε να ότι να είναι αδιάλακτο. Αλλά δεν δε θα έπρεπε να έχει έρθει εδώ το πράγμα. Χθε αναγνώρισε ότι η απόφαση για το ρεύμα έχει, έχει ληφθεί στην κυβέρνηση από τον Νοέμβρη ε, προφα... και δεν εφαρμόστηκε. Ε. Ε. Και επίση παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε να έχουμε συζητήσει νωρίτερα από, τους από τις του αγρότε. Από τι 7 Δεκέμβρη με τον κύριο Άρα. Τι θέλει να πει τώρα, Δηλαδή ότι με τον κύριο Πιαρακάκη... τον Θέλω άκρη, να πω ότι ο ανασχηματισμό ήταν μικρό. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ε, νομίζω ότι το Μητσοτάκη τον απασχολεί ε, τα δύο κοινωνικά μέτωπα που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα. Ε, εκπαιδευτικό, πριτάνη καταλήψεων επιθυμίων ομόφυλη. και, α, και ομόφυλα, ναι, και αγροτικό. Να, τι ωραία που το είπε, ο Πιαρακάκης Το Τόλισε μόνο του ή δεν τόλισε το μόνο του. Ναι. Θα κάνει ένα σχηματισμό. Ευχαριστώ. <laughs> Θε να κάνει ένα σχηματισμό. <laughs> Όχι, αλλά δεν μπορώ <laughs> να, μην, <laughs> να, μην, να μην, λέω αυτά που, που βλέπω. Είναι τα, είναι πάλι για τόσα χρόνια όμω, Γιώργο μου. Είναι πάλι. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Δηλαδή, α, έπρεπε να μπει μια σειρά. Λέω. Μια όποια ρακάκι που είχε πρόβλημα στο χαρτοφυλάκιό του και στι αρμοδιότητέ του, το έλυσε. Και κάποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι πώ λέγονται, δεν τα κατάφεραν. Ωραία, Άρα, λοιπόν, Εγώ... καταλαβαίνω ότι η σημερινή συζήτηση είναι ο κ. Πιακάκη να πάει στην Υπουργή Ακατοική Ανάπτυξη. Αυτό είναι το θέμα μα. <laughs> 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 Τοπιασέ. Εγώ... <laughs> ξέρω Εγώ... τι <laughs> είναι <πιένει. laughs> Θέλετε να πάω στο άλλο θέμα μα. Για πα. Όχι ένα στέρι, ένα κόμμα γεννιέται. Ένα ακόμα. Κόμμα. Ένα ακόμα. Ένα ακόμα, ακόμα. Είναι εντυπωσιακό να έχουν μπει στη Βουλή οκτώ κόμματα στι τελευταίε εκλογέ και από τι εκλογέ του καλοκαιού πριν κλείσει χρόνο να έχουν δημιουργηθεί δύο νέα κόμματα από τα οκτώ κόμματα που είναι στη Βουλή. Ο κ. Λοβέρδο χθε ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση. Ε, εντάξει, στην κρατική τηλεόραση το ανακοίνωσε. Ε, την, ε, το νέο πολιτικό φορέα ενό εκλογών. Ουσιαστικά θα κινείται, όπω είπε ο ίδιο, μεταξύ κέντρου, μεταξύ Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ε, δεν μα είπε ακόμα το όνομα του. Κάτι μεταξύ εμπρό το εμπρό. Έδωσε το στίγμα, ναι, ναι. εμπρό, χωρί να το έχει πάρει από το Μακρόν, είπε. Το εμπρό θα είναι, λέει, το σύνθημά του, αλλά όχι το όνομα του κόμματο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ε, ένα κόμμα. Ε, κέντρο αριστερό, κέντρο κόμμα που θα γεννηθεί και θα δοκιμαστεί στις εκλογές. Πάντα στις και, και ο κύριος Λοβέρδος μεταξύ κέντρου και Νέας Δημοκρατίας κινούνταν μέχρι τώρα. Είπε όμως κάτι, ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόταση από το Μητσοτάκη για να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ε, ε... το που λέγαμε το πρώτο. Σαν παράπονο μονακιά. εγώ το εξέλαβα λίγο Όχι, αυτό. νομίζω ήθελα να κόψει το, την φιλολογία, την παραφιλολογία. Ήθελα να την κόψει, την είχε κόψει από το Δεκέμβρη. Ναι, τον, Εύρη, ε, τον Οκτώβρη. Ναι. Το ότι πολλά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία θα συζητούσαν ενδεχομένω τον κύριο Λοβέρδο να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι ο κύριο Λοβέρδο ήταν υπουργό τη κυβέρνηση του Σαμαρά Πενιζέλου. Mm -hmm. <coughs> με καλέ σχέσει και με τον πρώην πρωθυπουργό, και θυμίζω αν είχατε ποτέ τον κύριο Γεωργιάδη εδώ, τα καλύτερα θα σε έλεγε για τον κύριο Λοβέρδο. Ε, υπήρχε αυτή η φιλολογία, η συζήτηση. Μπορεί να ήταν σε χαμηλό επίπεδο, χαμηλό ενό επίπεδου υπουργών. Στο Μητσοτάκι λέει ο κύριο Λοβέρδο δεν έφτασε ποτέ. Δεν χτύπησε το τηλεφωνό του και του είπε ο μιτσοτάκι σε Οπότε, κατά συνέπεια, περιμένουμε και τον κύριο Λοβέρντο να δοκιμάσει τι εκλογέ. θυμίζω ότι το δεύτερο κόμμα είναι η Δημοκρατική Αριστερά του κύρου Χαρίτση και την Αριστερά. Είναι τη Αριστερά, με συγχωρείτε. Mm -hmm. του Τη κ. και του κ. Χαρίτση. Άρα, όλο αυτό καταλαβαίνω ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το πάρκινγκ και το αριστερά. Έτσι. Το Πασόκ θα χάσει από όλο αυτό. Δεν θα χάσει. Δηλαδή ο κ. Λοβέρδο είναι ναι. σάρκα από τη σάρκα του Πασόκ. Είδαμε και τι δηλώσει του κ. Ανδρουλάκη στη συνέντευξη που έδωσε. Δεν ήταν πολύ ήρεμο. Ε, ο κ. <laughs> ο κ. Ανδρουλάκη <laughs> έχει προφανώ μια μηχανή αυτή τη στιγμή. Διότι βλέπει κόμματα να γεννιώνται μέσα από το Πασόκ, ο Ρα Στελέχει, όπως όπω και η κ. να πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Ε, ο κ. Χαρίτση με την κ. Αξιόγλου πιθανόν θα πάνε να προσπαθήσουν να πάρουν και από το Πασόκ. Ε, βλέπει την κατάρρευση, τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρί να κερδίζει τα αναμενόμενα. Και αντιλαμβάνει στον κύριο, και τον κύριο Ανδρουλάκη ένα δρόμο ο οποίο θα μπορούσε να ήταν καλύτερο λόγω τη κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται πιο δύσκολο γιατί έχει και άλλε παράπλευρα μέτωπα δίπλα του, δεξιά του και αριστερά του. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι σε μια πολύ εύκολη ε, κατάσταση ο κ. Ναι. Χθε τον είδαμε λίγο. πώ να το πω. Τον... Και να προσέχετε τα λόγια σα. Λίγο την ευρυζωνικότητα. Είπε σε αυτού οι οποίοι φεύγουν. Για την κυρία Χρυστοφυλλοπούλου περι, περισσότερο. Ναι, νομίζω. και το θέμα είναι ότι ο κ. Σανδουλάκη για ένα μπαίνει στι ευρωεκλογέ. Θεωρητικά με ένα καλό κλίμα, με το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα να μην έχει βρει το δρόμο του, να προσπαθεί να εκφράσει αυτό στην κεντροαριστερά στην Ελλάδα, αλλά όλο αυτό να μην αποτυπώνεται δημοσκοπικά ναι. και να χάνει δυνάμει. Ο κ. Λοβέρτο προφανώ από το ΠΑΣΟΚ θα πάρει, δεν θα πάρει από την Δημοκρατία. Ναι. Ε, θα πάρει από το κέντρο και σίγουρα δεν θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Λοβέρτο με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν ε, χαοτική απόσταση. Ε, θυμίζω ότι έχει χτυπηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ, άρα δεν κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον κ. Λόβερδο. Κινδυνεύει το Πασόκ από τον κύριο Λαβέρτο. Από το Πασόκ θα πάρει. αν πάρει. Ό,τι και να πάρει. θέλει να συζητήσουμε εδώ. Ό,τι και να και πάρει. Για 1%. Να, ναι, ναι. Δεν σου λέω να πάει στο 4% να βγάλει βουλευτή. Εγώ να. πάω στο χειρότερο για τον κύριο Λαβέρτο. Το 1% από πού θα είναι. Από εκεί. Από πού στοιχηματίζεται, ίσω θα είναι. Από το Πασόκ. Να. Δηλαδή, το Πασόκ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει ε, μονάδε δεξιά και αριστερά. Διότι κινδυνεύει. ποιο είναι ο στόχο του κύριου Λαβέρτο. να πάει δεύτερο. Δεν έχει ξαναγάνει κόμμα ο κύριο Λαβέρτο. Ναι, νομίζω να. Ένα ναι, ναι, σχηματισμό ναι. πάλι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Να, Εντάξει, okay. Πώς είχε πάει αυτό. Όχι καλά. Προφανώ ξαναγύρισε το Πασόκ. Αλλά πρόσεξε. Για τον κύριο Ανδρουλάκη και το 0-5 θέλει να είναι. Είναι πολύ Ο μόνα του πω. Ο μάνας του πω. Είναι, είναι πρόβλημα. Του ροκανίζει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Ακριβώ. Δηλαδή ο κύριο. Προσέξτε. Ο κίνδυνο για τον Ανδρουλάκη είναι να βρεθεί τρίτο με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνει ότι μέσα στο Πασόκ τα πράγματα την επόμενη μέρα δεν θα είναι το ίδιο ωραία και ο, ομαλά. Με αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει τρίτο όμιλο. Και ο Παναθυναϊκό έχασε τον τρόμο του τηλεοφόρο. Παρ' όλα αυτά, στη δήλωσή αυτό. του είπε ότι δεν θα ανοίξω τι πόρτε στου τυχοδιώκτε που πήγαν <coughs> για τι καρέκλε του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εννοεί προφανώ πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι. Yeah. Φαντάζομαι εννοεί ε, υπάρχει δي... απόσταση με τον κύριο Ραγκούση. Γιατί στην εκπομπή αυτή λέμε και ονόματα. Ε, νομίζω ότι εννο, εννοεί τον κύριο Ραγκούση. Δεν νομίζω ότι το ίδιο θέμα με τον κύριο Σπίριτζη. Όχι, λε. Νομίζω πω όχι. Νομίζω πω όχι, γιατί ο κύριο Σπίριτζη στην Πολιτική του διαδρομή στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν προσεκτικό στι δηλώσει του. Ο κ. Ραγκούση ήταν πολύ πιο έντονο mm -hmm. μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπανδρέου από το uh, Πασόκ. Ας πούμε, Α... Η Θαδόρα Τζάκρη δεν τη βλέπω να γυρίζει εύκολα. Επίση, ένα πρόσωπο από το Πασόκ που δεν. Ο κ. Ανδρουλάκη θα διπλοκλειδώσει την, την πόρτα, ακόμα και να του χτυπάει η κ. Τζάκρη. Θα μείνει και από πίσω, θα βάλει και καρέκλε για να μην μπει. Mm -hmm. Αλλά για τον κ. Σπίριτζ δεν είναι το ίδιο. Ο κ. Σπίριζ θυμίζει ότι έχει μιλήσει και για συμπόρευση. Στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Mm -hmm. Οπότε για την κυρία Χρυστοφυλοπούλου, φαντάζομαι ότι πότε έχει κλείσει οριστικά, ό,τι και να κάνει στην Ευρωλίστα τη Νέα Δημοκρατία, βγει ή δεν βγει. Είναι και ε, πολύ να <laughs> Με τον κύριο Λοβέρτο, νομίζω ότι το κλίμα ήταν ε, ε, ναρκοθετημένο από την πρώτη μέρα που ο κύριο Αντουλάκη ανέλαβε ε, ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω. Ε, ο κύριο Λοβέρντο, νομίζω, στι καρδιά του, λέει ότι πολεμήθηκε και στην εκλογή. Στην τελευταία εκλογή για να μην βγει. Mm -hmm. ε, οπότε νομίζω και εκεί η πόρτα και αυτή έχει διπλοκλειδώσει Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η εκλογή πάντω και από τα δεξιά, με κόμματα και μικρά και μεγάλα που έχουν ήδη εμφανιστεί, εκεί δεν βλέπω κάτι καινούριο. Δηλαδή θα δούμε τον κύριο Νατσιό, θα δούμε του Πατιάτε. Mm -hmm. Δεν φαίνεται κάτι άλλο να γεννιέται στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά γεννιόνται πάρα πολλά κόμματα στα αριστερά ε, και στα κέντρο αριστερά. Ωραία. Μένει να δούμε τελικά όλο αυτό το νερό το οποίο κυλάει, σε ποιανού το μήλο θα πέσει. Γιατί αυτό στο τέλος της ημέρας, ναι. το βράδυ των ευρωεκλογών, θα βγάλει ένα αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι. Μένει να δούμε. Ε, 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 δεν υπάρχουν εκλογές χωρίς νικητές και χωρίς ειτημένους. Σωστό. Ε... Πρέπει να δούμε λοιπόν τώρα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι όλη αυτή η ρευστοποίηση ας πούμε του πολιτικού σκηνικού, σε ποιανού το μήλο θα ρίξει νερό. Μιλάμε για πολυδιάσπαση στην κεντροαριστερά αυτή. Ε, βέβαια. Η δεξιά, ό,τι είχε να πάθει με τον Καμένο, με, την, με, τον, με τους Ανέλ, με τον Ατσιό και όλα αυτά, νομίζω ότι τελείωσε. <laughs> την έχετε εκπαιδεύσει, έτσι. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Ναι, τώρα. Μπορείς. Έχει κάνει σχολή Λιβαθινού. Σηκώνεται Λιβαθινού. Κάποια σχόλα πράγματα. Σογάμου. Η Παύλου, Μα... Σχόλα σογά μου. Σηκώνεται Παύλου. Σχόλα έχω... σογά Για συγκεκριμένο λόγο, στο έτσι. έχω πει από την αρχή τη εκπομπή. Δεν θε να με πιστέψει ακόμα. <laughs> έχω πάρει συγκεκριμένε οδηγίε. Κατάλαβε τώρα, έτσι. Ε, καλή, δε. Δεν υπάρχει κάτι. <laughs> καλή